Η απόσυση των ευθυνών από τις δικές του πλάτες προκαλεί την οργή του πρώην αρχηγού ΓΕΘΑ. Ο επί οκταετία κυβερνήτης του σκάφους εμφανίζεται ως αμέτωχος, αναμάρτητος, αλάθητος. Ο Ντεγκόλ γράφει στα απομνημονεύματά του. Μόνο ανόητοι υποστηρίζουν ότι δεν διαπράττουν λάθη. Κατανοώ την αγωνία και την ανάγκη του κυρίου Σιμίτη να απολογηθεί για τα πεπραγμένα και για πολλές άτυχες στιγμές του. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η υπόθεση Οτσαλάν, η δεύτερη μαύρη κοιλίδα της πρώτης τετραετίας Σιμίτη. Όταν με διάφορους χειρισμούς ο ηγέτης του κουρδικού κινήματος ΠΚΚ στην ουσία παραδίδεται στο πιάτο στους Τούρκους. Τρεις υπουργούς αποκεφάλισε ο Σιμίτης εξαιτίας αυτής της υπόθεσης. Το Θεόδωρο Πάγκαλο, υπουργό εξωτερικών, τον Αλέκο Παπαδόπουλο, υπουργό εσωτερικών και τον Φίλιππο Πετσάλνικο, υπουργό δικαιοσύνης. Στην περίπτωση του Αμπντουλά Οτσαλάν δώσαμε κάθε δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια. Οι εκλογές του 2000 εξελίσσονται σε ένα πραγματικό ολονύχτιο θρίλερ. Πολλοί πιστεύουν ότι η Πρωθυπουργία Σιμίτη είναι απλά μια μεταβατική περίοδος μετά το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι σίγουροι ότι μετά από 19 χρόνια ήρθε ξανά η ώρα της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμανλή. Τα πρώτα αποτελέσματα τους δικαιώνουν. Ο Κώστας Καραμανλής προηγείται. Η δάδα της Νέας Δημοκρατίας σχηματίζει στο Σύνταγμα και μεταλαμπαδεύει το μήνυμα της νίκης μέσω της τηλεοπτικής οθόνης σε όλη την Ελλάδα. Στην πλατεία Κλαφθμόνος, στο κεντρικό προεκλογικό περίπτερο του ΠΑΣΟΚ, επικρατεί παγωμάρα και προβληματισμός. Όλοι αναπολούν τον Ανδρέα. Τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι αναστατωμένα. Ένα-ένα αδειάζουν τον πρόεδρο. Ο στρατηγός Θεόδωρος Τσουκάτος όμως είναι ψύχρεμος. Περιμένεται να μπει και η Β' Αθήνας, λέει. Ο Κώστας Σιμίτης δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Με μια απίστευτη ανατροπή αργά τη νύχτα, το ΠΑΣΟΚ περνά μπροστά. Οι χαρές και οι πανηγυρισμοί μετακομίζουν από το Σύνταγμα στην Κλαφθμόνος και από τη Ριγίλης στη Χαριλάου Τρικούμπη. Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας. Το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σιμίτη παίρνει ποσοστό 43,79%. Το ψήφισαν 3.007.596 πολίτες. Και η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμανλή παίρνει ποσοστό 42,74%. Το ψήφισαν 2.935.196 ψηφοφόροι. Αυτοί οι 72.400 πολίτες που έδωσαν τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ δίνουν και το δικαίωμα στον Κώστα Σιμίτη να παραμένει για δεύτερη συνεχή τετραετία πρωθυπουργός. Ελληνίδες, Έλληνες, σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και τη συμμετοχή σας στην κορυφαία αυτή δημοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ όσους τίμησαν το ΠΑΣΟΚ με την ψήφο τους. Ευχαριστώ όλους που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθούν οι εκλογές αυτές με άψογο τρόπο. Η σκληρή εκλογική μάχη μας έδωσε μια σημαντική πολιτική νίκη. Η σημασία της νίκης είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που υποδηλώνει οι αριθμοί. Η Ελλάδα μπαίνει πλέον στο νέο αιώνα υπό την καθοδήγησή του. Αυτό το χρονικό ορόσημο αποτελεί σημείο σταθμός σε ολόκληρη την πολιτική του σταδιοδρομία. Θα το χρησιμοποιήσει συχνά για να πείσει τους Έλληνες πολίτες για την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει. Την ιστορική μας αυτογνωσία δεν τη χρειαζόμαστε μόνο για να κρίνουμε το παρόν. Τη χρειαζόμαστε προπαντός για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Η ελληνική κοινωνία είναι σε μια εποχή αναζήτησης. Ζητά από όλους εμάς να είμαστε ανήσυχοι. Ας είμαστε λοιπόν ανήσυχοι. Θα το χρησιμοποιήσει για να συμπαρασύρει τον κόσμο και τις κοινωνικές τάξεις στο ευρωπαϊκό ταξίδι της ανάπτυξης. Η Ελλάδα του νέου αιώνα δεν μπορεί να περιμένει. Είναι ιστορική ευθύνη να εντάξουμε όλες τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας στο οικοδόμημα, στην οικοδόμηση της νέας Ελλάδας. Θα το χρησιμοποιήσει πολιτικάντικα για να θέσει τα όρια των διαφορών μεταξύ αυτών που αποκαλούνται προοδευτικό ΠΑΣΟΚ και συντηρητική Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει στο οικονομικό της πρόγραμμα αυτό που χρειάζεται για την ανάπτυξη είναι η πολιτική του 60 με του 81.
αν είμαστε καλά τον 21ο αιώνα, να υπάρχει κόμμα το οποίο λέει να πάμε πίσω. Θα πάμε μπροστά, έτσι το θέλει ο ελληνικός λαός. Σε όλες τις χρονικές περιόδους από τη μεταπολίτευση και ύστερα, οι ηγέτες της χώρας χρησιμοποίησαν πάντα μια λέξη κλειδί. Μια λέξη που συνόψιζε την πεμπτουσία της πολιτικής τους θεώρησης. Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η λέξη αυτή ήταν η Ευρώπη, το όραμα δηλαδή μιας Ελλάδας ενταγμένης στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η λέξη αλλαγή. Με αυτήν κέρδισε τον κόσμο, αυτήν οραματίστηκε, αυτήν επιδίωξε. Για τον Κώστα Σιμίτη η λέξη κλειδί ήταν εξυγχρονισμός. Μια Ελλάδα δηλαδή που προχωράει μπροστά με γοργά βήματα και δεν είναι απλώς θεατής των εξελίξεων. Το βασικό άρμα στην υπερταχία της Ευρώπης είναι η ενιαία νομισματική πολιτική. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Το όραμα του ευρώ. Το Νοέμβριο του 2000 η κυβέρνηση Σιμίτη καταθέτει στη Βουλή τον τελευταίο προϋπολογισμό σε δραχμές και τον πρώτο σε ευρώ. Σήμερα, το 2001, αναστρέφεται η τάση. Η Ελλάδα πλέον έχει πλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης. Ένα πλεόνασμα 210 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τα μηνύματα είναι θετικά ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται. Οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας έχουν θετικό πρόσημο. Ο Υπουργός Γιάννος Παπαντονίου δηλώνει ότι ήρθε η ώρα να πληρώσει το κεφάλαιο και να ανακουφιστεί ο μικρομεσαίος Έλληνας πολίτης. Η πάταξη της φοροδιαφυγής, που είναι πρωταρχικός στόχος της σημερινής κυβέρνησης, η οποία δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί με συμφέροντα, ούτε με επωνύμους, ούτε με ισχυρές επιχειρήσεις, δημιουργεί μεγάλα περιθώρια για μείωση του φορολογικού βάρους, για συνεχείς νέες φορολογικές ελαφρύνσεις. Ο κόσμος έχει κάθε λόγο να πιστεύει όσα ακούει. Βρίσκεται αναπαυμένο στη χρηματιστηριακή νιρβάνα του. Χιλιάδες μικροεπενδυτές, άσχετοι με οικονομικούς δείκτες και μεγέθη, τζογάρουν στις οφοκλέους και βλέπουν εισοδήματα και κεφάλαια να εισραίουν στην τσέπη τους. Είναι τέτοια η χρηματιστηριακή εφορία που ακόμη και η τραγωδία του σεισμού της Αθήνας τον Σεπτέμβριο του 1999 είναι ανίκανη να στρέψει το ενδιαφέρον των επενδυτών από τις τηλεοπτικές κορδέλες που μεταδίδουν την άνοδο του δείκτη. Άλλωστε, τους έχει παρακινήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Θέλουμε να βλέπουμε τους επενδυτές να τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο και να αμείβονται. Όλα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν. Ακολουθεί ένα απίστευτο χρηματιστηριακό κράχ. Το περίφημο περίσσευμα όχι απλά δεν αυγατίζει, αλλά εξαφανίζεται. Φουντώνουν οι φήμες για τρομερά κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος των ανυποψίας των μικροεπενδυτών. Ο κόσμος θεωρεί υπεύθυνο τον Πρωθυπουργό. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκει στην υπόθεση του χρηματιστηρίου ένα καλό βέλος στην αντιπολιτευτική της φαρέτρα. Γιατί στις Σοφοκλέους διαπράχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ομάδας που κυβερνά. Αυτή είναι η αλήθεια. Διαπράχθηκαν εγκλήματα κατά σειροήν και κατά εξακολούθηση. Εγκλήματα προσχεδιασμένα με κινησμό και με αναλγησία. Τα επιτεύγματα της οικονομίας μας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Και γι' αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση επικεντρώνει την ψηφοθυρική στρατηγική της στο χρηματιστήριο. Η οργή όμως του κόσμου που βλέπει τις επενδύσεις του να εξανεμίζονται φουντώνει. Το ναυάγιο του χρηματιστηρίου είναι το πρώτο μεγάλο πλήγμα της οικονομικής πολιτικής Σιμίτη. Είδαμε και υπερβολές στο χρηματιστήριο τον τελευταίο χρόνο. Από τον άκρατο ενθουσιασμό του καλοκαιριού του 1999 στην αποστροφή και στην εγκατάλειψή του τους τελευταίους μήνες. Τσίπα δεν υπάρχει, ιδίως όταν υπάρχουν όλα αυτά. Φιλότιμο δεν υπάρχει. Χάθηκε παντελώς η ευαισθησία. Κανένας δεν συγκινείται, κανένας δεν κοκκινίζει, κανένας δεν παρετείται. Η ευθεία βολή της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας δεν έπιασε στόχο. Το πλήγμα όμως στην κυβέρνηση ήταν δυνατό. Ο κ. Παπαντονίου δεν είναι βέβαια ανασταλτικός παράγοντας στο χρηματιστήριο και δεν συμμερίζουμε την πεποίθηση ότι το πρόσωπο του Υπουργού καθορίζει την πορεία του χρηματιστηρίου. Η Σοφοκλέους άνοιξε τον ασκό του αιώλου και έγινε το όχημα μιας ιδιαίτερα σκληρής κριτικής της Νέας Δημοκρατίας στο κυβερνών κόμμα. Τα παρασκηνιακά παιχνίδια του χρηματιστηρίου έδωσαν τη δυνατότητα στον Κώστα Καραμανλή να δώσει όνομα στην αντιπολιτευτική τακτική του. Διαπλοκή.